Dream Empire by David Bowenstein. Το κινέζικο όνειρο που γίνεται φιάλτης, όπως καταγράφεται στην προσωπική ιστορία μιας 24χρονης Κινέζας εσωτερικής μετανάστριας στην ταινία Αυτοκρατορία Ονείρων του Δανού σκηνοθέτη David Borenstein, είναι η ταινία που κέρδισε το Χρυσό Αλέξανδρο στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το κοινό της Θεσσαλονίκης έχει ένα προτέρημα που δεν έχει το κοινό καμίας άλλης πόλης στην Ελλάδα. Έχει εκπαιδευτεί στο ντοκιμαντέρ. Εδώ και 19 χρόνια ξέρει τι σημαίνει ντοκιμαντέρ και πώς να αναγνωρίζει το καλό ντοκιμαντέρ. Φέτος για πρώτη φορά το φεστιβάλ καθιέρωσε διεθνές διαγωνιστικό τμήμα για ταινίες άνω των 50 λεπτών. Το δεύτερο, ειδικό βραβείο της Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, ποσό που χορηγείται από την ΕΡΤ, απονεμήθηκε στην ταινία Μηχανές σε σκηνοθεσία Ραχούλ Τζέιν. Η ταινία κέρδισε και το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής. Φέτος υπάρχουν και ταινίες που έχουν φτιάξει άνθρωποι που εργάζονται στην ΕΡΤ. Με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ΕΡΤ προσφέρει ένα μεγάλο συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων με το φεστιβάλ. Το συνολικό ποσό της χορηγίας θα φτάσει στις 250 περίπου χιλιάδες ευρώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και θα αναπτυχθεί τα επόμενα 3 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικές εικόνες εκμετάλλευσης των εργατών σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η δική μνήμα απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Που είσαι Σιγκάλ» σε σκηνοθεσία Άγγελου Ράλι, μια ταινία για την αιώνια διοκόμενη φυλή των Γεζίντι. Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απένιμε το βραβείο της στο ντοκιμαντέρ «Village Potemkin» σε σκηνοθεσία Δομήνικου Ιγνατιάδη, ενώ τα βραβεία κοινού Φίσερ δόθηκαν στις ταινίες «Στρίγκλες» σε σκηνοθεσία του Άγγελου Κοβότσου και «Πουθενά να κρυφτείς» του Ζαραντά Στάχμεντ και παραγωγές άνω των 50 λεπτών και στις ταινίες «Ο Γυάλινος Δράκος» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Σουρούμι και «Τα μαλλιά του Αμάν» τη Σούζαν Κένναν για παραγωγές κάτω των 50 λεπτών. Η ΕΡΤ φέτος συμμετείχε στο φεστιβάλ με 5 ντοκιμαντέρ εσωτερικής παραγωγής και θα μισθώσει όλες τις ελληνικές ταινίες που παίχτηκαν στα τμήματα του φεστιβάλ με σκοπό την ενίσχυση των δημιουργών που προάγουν τον πολιτισμό.